Ο Σαρλ Λεκλέρκ επέστρεψε στις νίκες, αναπτερώνοντας το ηθικό των απανταχού τυφώζη, μιας και κατάφερε να πάρει τη ρεβάνς ύστερα από ένα μεγάλο σερί αποτυχιών από πλευράς Φεράρι που στήγησαν ακριβά στον ίδιο. Θα έλεγε κανείς πως ο 24χρονος Μονεγάσκος δεν είχε αντίπαλο στην Αυστρία, μιας και ο Max Verstappen με τη Red Bull δεν ήταν σε καμία στιγμή στο ίδιο επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, η πάλη που έδωσε ο Leclerc με το ίδιο το μονοθέσιό του, που στα τελικά στάδια παρουσίασε πρόβλημα με το πετάλι επιτάκυνσης, ανέβασε στο κόκκινο την αγωνία στον τοίχο της Ferrari. Μιας Ferrari που είχε δει λίγο προηγουμένως το αυτοκίνητο του Carlos Sainz να φλέγεται. Ο Leclerc διατήρησε ωστόσο την ψυχραιμία του, λαμβάνοντας στο τέλος τα εύσημα από το αφεντικό της ιταλικής ομάδας, Ματία Μπινότο, ο οποίος δήλωσε πως ο πιλότος του χειρίστηκε την πίεση σαν πρωταθλητής. Ευχή όλων μας είναι πως με την έναρξη του δεύτερου μισού του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1, η Red Bull και η Ferrari να προσφέρουν θέαμα στα πλήθη μέχρι το πέσιμο της αυλαίας. Επόμενο ραντεβού, το Grand Prix της Γαλλίας, στις 24 Ιουλίου.